το ποίημα του Παύλου Μερά, ζητούνται ευαίσθητοι. Ξέρετε τι ζητούνται σήμερα? Τρελοί, σαν την εποχή του Παύλου Μερά. Γιατί ο Παύλος Μεράς, τα λέγαμε στη γλώσσα μας, ήταν ένας τρελός που άφησε το οικογενειακό του περιβάλλον. Του έλεγα, μα πού πας? Είναι χαμένη η υπόθεση σ' αυτή. Έχεις όλα τα φόντα. Μείνε εδώ στην οικογένειά σου. Έχεις μικρά παιδιά. Λοιπόν, αυτή η τρέλα ήταν εκείνη που έκανε τους μαθητάς του Χριστού να φτάσουν σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τρέλα έκανε τον Όσιο Παΐσιο, όπως έλεγε ο ίδιος, «Είμαι μωρός δια Χριστόν, ημείς μωρή δια Χριστόν, ημείς φρόνιμη εν Χριστό». Αυτή η τρέλα έκανε τους Αγίους. Αυτή η τρέλα έκανε τους αγωνιστάς της ελευθερίας του 1821 να ελευθερώσουν αυτόν τον τόπο. Αυτή η τρέλα συνήκε τους αγωνιστάς του Μακεδονικού Αγώνος με πρώτο τον Παύλο Μερά. Αυτή η τρέλα συνήχε όλους εκείνους τους αγωνιστάς του 1940, μια κούφτα Έλληνες να νικήσουν όλες εκείνες τις σιδηρόφραχτες ταξιαρχίες. Να λοιπόν αυτή η τρέλα, να λοιπόν αυτός ο ευαίσθητος, να λοιπόν αυτή η ευαισθησία μας χρειάζεται σήμερα, αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να κρατήσουμε την ιστορία μας, η οποία γράφτηκε με αίμα. Και το επαναλαμβάνω, η ιστορία που γράφεται με αίμα δεν μπορεί να παραποιηθεί με μελάνη, γιατί αυτή η ιστορία η ίδια αύριο θα μας εκδικηθεί. Μας χρειάζονται λοιπόν ευαίσθητοι σήμερα που θα αγωνιστούν για την ελληνικότητα και την μοναδικότητα της Μακεδονίας και θα δώσουν το παρόν σε αυτόν τον τόπο, σε όλη την πατρίδα. Θα δώσουμε μια γενναία απάντηση σε όλους εκείνους τους παραχαράκτες της ιστορίας μας, σε όλους εκείνους που καπηλεύονται τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Άρα λοιπόν τι θέλουμε? Ευαίσθητη και ευαισθησία. Να λοιπόν το μήνυμα του Παύλου Μερά σήμερα σε όλους μας. Αμήν.